Κύριε Αναστασιάδη, μα για την επικοινωνία. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Και όπως άκουσα, ζωντανή πόλη η Θεσσαλονίκη, ανοιχτή πόλη. Σήμερα έχουμε πολλά γεγονότα. Ναι. Εμένα με κάνουν λίγο και ντρέπομαι, κύριε Αναστασιάδη, να σας πω, τέτοιες κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν ως αφορμή, ως αφετηρία, την αποκατάσταση του νόμου και της τάξης, την αποκατάσταση της νομιμότητας. Δεν μπορεί να εκενώνεται μία κατάληψη, δηλαδή να αποκαθίστα την νομιμότητα, γιατί ήταν μια παράνομη ενέργεια. Μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά στη συζήτηση, αλλά ξέρω ότι είστε πάντα προετοιμασμένος για να ανταποκριθείτε σε όλα. Και την επόμενη μέρα να πρέπει να ταλαιπωρείται μια ολόκληρη πόλη. Το λιγότερο να ταλαιπωρείται από τις πορείες, από κλειστούς δρόμους. Και το χειρότερο βέβαια να βλέπω να συμβαίνουν καταστροφές. Τόσο στη δημόσια όσο και σε ιδιωτικές περιουσίες. Ναι, είναι έτσι. Όπως αντιλαμβάνεστε, με βάση αυτά που λέτε, η κυβέρνηση αποφάσισε να επιβάλλει την νομιμότητα και στα πανεπιστήμια. Κάτι που αποτελούσε ταμπού τα προηγούμενα χρόνια για όλες τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό και ίσως οι ομάδες αυτές είχαν αποφρασινθεί και προβαίνανε σε αυτές τις ενέργειες. Δυστυχώς, λέω δυστυχώς, πολλές φορές με στήριξη και ορισμένων κομμάτων της χώρας μας, και δεν ξέρω αν και σήμερα αυτές τις μέρες ή σε αυτές τις κοινοποιήσεις θα συμμετέχουν κάποια κόμματα ή θα στηρίζουν εμέσως ή αμέσως τις ενέργειες αυτές των αντιεξουσιαστών. Και να αποδοκιμάζουν την προσπάθεια της πολιτείας να επιβάλλει την τάξη και να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές, σε αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν και να τελειώσουν στην ώρα τους τις σπουδές τους, να το κάνουν αυτό χωρίς κανένα εμπόδιο, ή τέλος πάντων να γίνουν οι χώροι των πανεπιστημίων χώροι διακίνησης ιδεών και όχι χώροι διακίνησης παρανομίας. Ναρκωτικά. Θα το πω εγώ, κύριε Αναστασιάδη. Μας τα είπε και νωρίτερα ο κύριος καθηγητής. Ναρκωτικών, παράνομων διακινήσεων, μέχρι και πορνείας. Λοιπόν, και βέβαια, τώρα αυτό που είπατε, ξέρετε τι μου θύμισε. Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, ήτανε, συνήθως δεν κάνω λάθος, που υπήρχε κατάληψη στο κτίριο της Πρετανίας στο Απιθύτα, και όταν πήγε η αστυνομία, οι δυνάμεις της αστυνομίας, παίρνοντας εντολή να εκενώσουν την κατάληψη για να συνεχίσει η λειτουργία του Πανεπιστημίου, δεν μπορεί το κτίριο διοίκησης να είναι υποκατάληψη, βρέθηκαν εκεί στην πρώτη γραμμή εκλεγμένοι βουλευτές, λοιπόν, οι οποίοι έλεγαν στην αστυνομία μην μπείτε. Αυτό ήταν το πιο απίθανο. Γι' αυτό αναφέρθηκα σε στήριξη. Ναι. Να δούμε αν θα ισχύσει και σήμερα αυτό, ή τέλος πάντων αν θα εκφραστούν, στηρίζοντας την παρανομία και όχι την νομιμότητα, ή να το υπεραπλοποιήσουμε, το υπεραπλουστεύσουμε, να πούμε, να κάνουμε ό,τι γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου, στις σύγχρονες χώρες. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που είπα στην εισαγωγή μου, που το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ συγχαρητήρια δημοσίως, κύριε Αναστασιάδη, για αυτή σας την πρωτοβουλία, για αυτή την κοινή συνεδρίαση, πόσο σημαντική είναι για την πόλη, πόσο δύσκολη η απόφαση για την αναβολή της, και βέβαια τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας για την πραγματοποίησή της στο προσεχές χρονικό διάστημα. Ναι, θα ήταν μια εξαιρετική περίοδος για τη Θεσσαλονίκη, θα ήταν το επίκεντρο της δημοσιότητας και δραστηριοτήτων. Δυστυχώς για λίγο ανέκοψε αυτή την πρωτοβουλία ο κορονοϊός, η πανδημία. Έχει ήδη προγραμματιστεί, και το ακούτε πρώτοι, να διοργανωθούν οι εκδηλώσεις αυτές στις 14, 15 και 16 Μαρτίου. Δηλαδή περίπου ακριβώς σε δύο μήνες. Οπότε ελπίζουμε να μην έχουμε αυτή την πίεση την υγειονομική, να είμαστε πιο ελεύθεροι, με δυνατότητα να συμμετέχει και ο κόσμος, διότι αν γινόταν οι εκδηλώσεις σε αυτή την περίοδο, σήμερα ήταν μία από τις εκδηλώσεις προγραμματισμένη όπως ξέρετε, δεν θα υπήρχε δυνατότητα συμμετοχής της κοινωνίας, και σε κάτι που διοργανώνεται και δεν συμμετέχει η κοινωνία, εκτιμώ ότι δεν είναι πετυχημένο. Πρέπει η κοινωνία να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες που διοργανώνεται, είτε από την πολιτεία είτε από κάποιους φορείς. Ναι. Πραγματικά, θέλω για να το κλείσουμε αυτό, γιατί θα περιμένω τώρα δύο μήνες με την αγωνία, ποιους θα δούμε στη Θεσσαλονίκη να τιμούνε με την παρουσία τους και βέβαια να κάνουν τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Θα δούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Διακοινωνιολογικής Ένωσης, δηλαδή
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικαλιστικού Οργάνου όλων των εκλεγμένων ελληνικής καταγωγής σε ξένα κοινοβούλια, από Αμερική, από Αυστραλία, από Αφρική, από Καναδά, από Γαλλία, από διάφορες χώρες. Πόσο σημαντικό. Μπράβο κύριε Αναστασιάδη. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως ξέρετε, στηρίζουν διαχρονικά τα θέματα της χώρας, κυρίως τα εθνικά θέματα, αλλά και τα επιχειρηματικά, και είναι πάντα στο πλευρό των εκάστοτε κυβερνήσεων για να στηρίξουν την πατρίδα τους, όπως την αποκαλούν. Ξέρετε ότι στο εξωτερικό η επιθυμία αυτή, η αγάπη, αν θέλετε, για την Ελλάδα είναι μεγαλύτερη ή εκφράζεται, αν θέλετε, εντονότερα από τους συμπατριώτες μας του εξωτερικού. Λοιπόν, πάμε και στα ελληνοτουρκικά μας, κύριε Αναστασιάδη, και στη συνεχιζόμενη προκλητική ρητορική της Άγκυρας και τη συνεχής επιθέση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Χούλου Σιακάρ, ο οποίος αξιώνει αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών και απειλεί ούτε λίγο ούτε πολύ πως οι σπουδαστές της Τουρκικής Ακαδημίας Πολέμου μπορούν να φτάσουν στο Καστελόριζο κολυμπώντας. Τι επιδιώκει η Τουρκία με αυτή την τακτική και πόσο επηρεάζεται από τα εσωτερικά της, κυρίως οικονομικά, προβλήματα? Ναι, τα εσωτερικά της είναι ένα τεράστιο θέμα που ενδεχομένως θέλουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα για να προσανατολίσουν την κοινωνία, κάτι που πιστεύω ότι δεν γίνεται. Αλλά αν πάμε στην ουσία του θέματος, να πούμε ότι είναι πολύ οξύμορο το ότι η χώρα που συστηματικά προβαίνει, γιατί ο Χούλου Σιακάρ, που έχει αναλάβει αυτή την περίοδο αυτόν το ρόλο, κατηγορεί τη χώρα μας για προκλήσεις και για παραβιάσεις και για παραβάσεις. Δηλαδή κατηγορεί τη χώρα, αυτό που είπατε για την αποστρατικοποίηση, κατηγορεί τη χώρα ότι παρανόμως κατέχει κάποια νησιά ή νησίδες, αμφισβητώντας δηλαδή την κυριαρχία της χώρας, και είναι οξύμορο αυτό που όταν η χώρα, η Τουρκία δηλαδή, που συστηματικά προβαίνει σε σειρά διαχρονικά επιθετικών δηλώσεων μέσω παραγόντων κυβερνητικών. Σήμερα είναι ο Ακάρ, χθες ήταν ο Τζαβούσοβου, αύριο θα είναι κάποιος άλλος, και προκλήσεων απέναντι στη χώρα μας, με απειλές και αμφισβητήσεις, όπως είπαμε, εδαφών, να εγκαλεί τη χώρα μας το τελευταίο διάστημα ότι παρανομεί, ότι παραβιάζει συνθήκες και προβαίνει σε προκλητικές ενέργειες, όταν η ίδια η χώρα αυτή έχει ακριβώς απέναντι από τα νησιά αυτά τα οποία απαιτεί ο κύριος Σακάρ να αποστρατικοποιηθούν, έχει την στρατιά του Αιγαίου, όπως ξέρετε, έναν αποβατικό στόλο που δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι τον στόλο αυτό τον έχει γιατί θέλει να κάνει απόβαση. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μπορεί αυτή η επιθετική ρητορική της Τουρκίας να κλιμακωθεί περαιτέρω και να μην μείνει στα λόγια, όσο καταραίει η οικονομία της και όσο αναβαθμίζεται ο γεωστρατηγικός ρόλος και ο αμυντικός εξοπλισμός της χώρας μας? Νομίζω πως δεν θα το τολμήσει. Νομίζω ότι θα μείνει στην ρητορική και δεν θα το τολμήσει, διότι ξέρει ότι θα το πληρώσει πολύ ακριβά η χώρα μας με συνεχή οικοδόμηση σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, και όχι μόνο, αλλά και με τις παρεμβάσεις, με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε για να εξοπλίσει τις ένοπλες δυνάμεις, ενίσχυε την αμυντικά τη χώρα και αποτρεπτικά, αν θέλετε, και μεθαύριο έρχονται τα πρώτα 6 Ραφάλ στην Ελλάδα, όπως ξέρετε. Αυτό δημιουργεί μία μηχανία, ένταση και έναν εκνευρισμό στην απέναντι πλευρά, στην Τουρκία, την στιγμή που η ίδια δεν μπορεί να προμηθευτεί ούτε τα F-16 που ζήτησε τελευταία, ούτε τα F-35 που είχε ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ έπαιξε ρόλο η ΠΑΔΕ, για αυτό που συζητάμε για τους ομογενείς Έλληνες εκλεγμένους σε ξένα κοινοβούλια, πολύ σημαντικό ρόλο, και πρέπει να τα λέμε αυτά. Έχει έναν εκνευρισμό λοιπόν, βλέποντας τη χώρα να εξοπλίζεται, βλέποντας τη χώρα να δημιουργεί σχέσεις, συμμαχίες, όχι μόνο στις γειτονικές χώρες αλλά και πέρα από αυτές, βλέποντας ότι αντιλαμβάνεται ο περίγυρός μας ότι η Ελλάδα κινείται μέσα στο πλαίσιο και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και χτίζει συμμαχίες απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας, προβαίνει σε αυτές τις προκλητικές, ρητορικές, αν θέλετε, δηλώσεις,
καθημερινά προκειμένου να δημιουργήσει ένα κλίμα στο εσωτερικό της ότι η Τουρκία τέλος πάντων ως δύναμη της περιοχής δεν ανέχεται αυτά που θεωρεί ότι της ανήκουν. Δεν ανέχεται προκλήσεις και δεν ανέχεται να μην το βασικό η έννοια της των προκλήσεων της Τουρκίας είναι ότι θέλει να συμμετέχει στην Μεσόγειο ως κυρίαρχη χώρα σε όλα ό,τι προκληθούν, ναι, όλα ό,τι επιχειρηθούν να γίνουν, ναι, το επόμενο διάστημα, λοιπόν, όσον αφορά την εκμετάλλευση, τα χωρικά ύδατα και όλα αυτά. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Αναστασιάδη, ένα σύντομο σχόλιο σας σχετικά με την πανδημία, που βλέπουμε τους αριθμούς των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων και των νεκρών να κινούνται στα ύψη. Εκτιμάτε ότι τελικά θα αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τι απαντάτε στο ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση και στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης? Ναι, είναι γνωστό ότι η Όμικρον μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα και δεν προκαλεί όμως βαριές νοσήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως το Εθνικό Σύστημα, επειδή υπάρχει μεγάλη διασπορά της νόσου, βρίσκεται υποποίηση, υπάρχει υποποίηση, είναι έτοιμη η κυβέρνηση, ήδη άρχισαν οι επιστρατεύσεις, από εδώ ξεκίνησαν από την Βόρεια Ελλάδα γιατρών για να ενισχυθεί το σύστημα, αλλά και του ιδιωτικού τομέα της υγείας για να στηριχθεί το σύστημα. Εκτιμώ ότι θα το ξεπεράσουμε, δεν θα έχουμε προβλήματα, και επειδή υπάρχει αυτή η πίεση, οι εμπειρογνώμονες, όπως ξέρετε, μετά την χθεσινή του συνεδρίαση πρότειναν την παράταση των μέτρων για μία ακόμη εβδομάδα, μέτρα που τελειώναν στις 16 του μηνός μέχρι τις 23 πρώτου, έτσι ώστε να προστατευτεί περισσότερο η δημόσια υγεία και να μην επιτραπεί περαιτέρω διασπορά. Ξέρετε ότι τα κρούσματα σχεδόν έχουν σταθεροποιηθεί σε κάτω από τις 30.000 το τελευταίο διάστημα, και αυτό εκτιμούν οι ειδικοί ότι οφείλεται τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, τα οποία έδωσε και μία παράταση. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αναστασιάδη. Περιμένω 2 μήνες για να γίνει η Θεσσαλονίκη μου επίκεντρο. Χάρη σε εσάς. Θα τα πούμε και νωρίτερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.